Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε με το Canva και θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τα ένα Infographics. Είναι ένα Infographics, όπως λέει και η λέξη, βγαίνει από το Information και Graphic, δηλαδή ένα είδος σχεδίου το οποίο έχει βασικό σκοπό να μεταφέρει μια πληροφορία με γραφικό τρόπο. Αν εξερευνήσουμε λοιπόν εδώ τα πρότυπα για Infographic, μπορούμε να καταλάβουμε περί τίνος Πρόκειται, είναι σχέδια τα οποία μεταφέρουν μια πληροφορία με γραφικό κυρίως τρόπο. Υπάρχει βέβαια και το κείμενο, αλλά στα infographics αυτό που κυριαρχεί είναι το οπτικό στοιχείο, το γραφικό στοιχείο. Ο πιο εύκολος τρόπος να δημιουργήσουμε είναι να ξεκινήσουμε από ένα πρότυπο. Αν πάω λοιπόν στα πρότυπα και επιλέξω όπως έκανα πριν τα infographics, τα έχει εδώ και σε κατηγορίες ή καλύτερα να πάω στην εκπαίδευση, αν θέλω να κάνω κάτι εκπαιδευτικό για να πάρω ιδέες. Αν πάω εκπαίδευση, εδώ τύπος πόρου, έχει και εδώ κατηγορία Infographic. Και βλέπουμε ότι τα περισσότερα έχουν έναν προσανατολισμό κάθετο, έτσι κάπως μακρόστενα, αλλά αυτό δεν είναι κανόνας, μπορώ εγώ να δημιουργήσω ένα Infographic με άλλες διαστάσεις, αλλά θα πρέπει όμως να κάνω ένα σχέδιο, θα ορίσω από εδώ να ορίσω συγκεκριμένες διαστάσεις. Βλέπουμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Ας δούμε ένα πρότυπο πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε. Ένα από αυτά τα οποία είναι δωρεάν. Αν και θα δείξουμε μετά πώς μπορούμε να δημιουργούμε όποιο είδο θέλουμε, αν μάθουμε την εφαρμογή και μόνοι μας. Για παράδειγμα ένα αυτό εδώ πολύ ωραίο πρότυπο, αν, λοιπόν το ανοίξω θα μου δημιουργήσει ένα αρχείο για μένα ξεκινάει από αυτό το πρότυπο και αν θέλω λοιπόν να, να το προσαρμόσω μπορώ πολύ εύκολα να αλλάξω τα κείμενά του στα ελληνικά ή ό,τι άλλο θέλω να πω να αλλάξω τα γραφικά του ή αν για παράδειγμα εδώ το συγκεκριμένο infographic περνάει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 5 μηνύματα αν θέλω εγώ να το κάνω να έχει λιγότερα μπορώ να σβήσω ένα κομμάτι από εδώ για παράδειγμα και να το μεταφέρω αυτό παρακάτω και επίσης μπορώ να το προσαρμόσω και αν θέλω και τα χρώματα είτε μαζικά με την καρτέλα εδώ που λέει still ε, αν πάω εδώ στο στυλ, μπορώ να αλλάξω την παλέτα χρωμάτων και να αλλάξω εντελώ τα χρώματα μαζικά σε όλο το infographic και να κάνω ό,τι αλλαγές χρειάζεται. Αυτά λοιπόν ισχύουν όταν ε, βρούμε ένα πρότυπο το οποίο ταιριάζει αρκετά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Διαφορετικά, αν να κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές, τότε το καλύτερο είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Για να δούμε λοιπόν πώς το κάνουμε αυτό. Ε, αν πάω πάλι εδώ στα πρότυπα. Ας δούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο όπως αυτό εδώ. Το οποίο είναι ένα πρότυπο το οποίο δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Αλλά μπορώ λοιπόν εγώ να ξεκινήσω από την αρχή. Ας έχω αυτό ως αναφορά. Αν πάω εδώ δημιουργήστε ένα σχέδιο και βρω το infographic θα μου φτιάξει ένα πρότυπο infographic με αυτές τις διαστάσεις. Αν θέλω άλλες διαστάσεις θα πρέπει εδώ να ξεκινήσω ένα προσαρμοσμένο μέγεθος. Και έχουμε λοιπόν το κανβά μας, να σχεδιάσουμε, να δούμε λοιπόν πώς είναι αυτό που περίπου θέλουμε να κάνουμε. Βλέπουμε ότι είναι, αποτελείται από διάφορα παραλληλόγραμμα, άρα θα βάλω λοιπόν στα στοιχεία στα σχήματα θα βάλω παραλληλόγραμμα κάπως έτσι, ένα για, για την πάνω μεριά που είναι και η πιο μεγάλη και ένα θα βάλω και κάτω τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε με αντιγραφή επικόλυση γιατί είναι το ίδιο έχουμε γραφικά και κείμενο οπότε μπορώ να ψάξω για γραφικά στοιχεία ή καλύτερα ακόμα αν θέλω να μεταφορτώσω γραφικά. Εγώ είχα ψάξει ήδη πριν κάποια γραφικά και τα έχω εδώ στη μνήμη. Ας βάλουμε λοιπόν αυτό εδώ για την κεντρική εικόνα που είναι πάνω. Θα βάλω και το κείμενό μου, θα βάλω μια επικεφαλίδα θα μπει κάπου εδώ. Θα εστιάσω για να κάνω καλύτερα την επεξεργασία. Ας αλλάξω και το χρώμα να φέρετε το κείμενο καλύτερα λοιπόν. Να βάλω και άλλο κείμενο από κάτω. Και παρόμοια θα κάνω και για το κάτω μέρος που έχω Κάτι τέτοιο, μεγαλύτερο κείμενο, επικεφαλίδα και κάποιο άλλο γραφικό. Στα στοιχεία, για παράδειγμα, εγώ ψάχνω να βρω για reading, βάζοντας λέξη κλειδί ή στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ψάχνω να βρω γραφικό στοιχείο, κάτι σχετικό με την ανάγνωση και κοιτάω να βάζω αυτά που είναι δωρεάν. Αν και μπορούμε να βάλουμε αυτά που είναι προ, αλλά θα βγαίνουν με, για το γράφημα. Και βάζουμε λοιπόν και το κείμενο όπως κάνουμε πριν. Το γράφω εγώ στα γρήγορα για να μην καθυστερούμε. Προσέχω τη διάταξη και αλλάζω λίγο τη θέση των γραφικών. Δεν είναι ανάγκη να είναι πάντα σε ευθεία. Δίνει έτσι μια άλλη πιο χαρούμενη διάσταση όταν τα μετακινώ. Βάζω πως θέλω να είναι η στίχηση κειμένου. Τη βάζω εγώ αριστερά. Και διορθώνω λίγο, για παράδειγμα, τα μεγέθη γραμματοσυρών ή να αλλάξω εδώ μια γραμ... τη γραμματοσυρά μου, να βάλω μία που να υποστηρίζει ελληνικά και μία που να είναι έτσι κάπως πιο παιχνιδιάρικη για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως και αυτή τη γραμματοσυρά, να βάλω μία πιο κανονική, Να αλλάξω και εδώ την γραμματοσυρά και ξέχασα να βάλω και εδώ μια επικεφαλίδα. Να δώσω η ίδια γραμματοσυρά που είναι και ο τίτλος, θα την έχει φαντάζομαι στη μνήμη. Και μπαίνει και ένα νουμεράκι εδώ αριστερά. Υπάρχουν νούμερα. Αν ψάξω στα στοιχεία number ή αριθμός θα βρω νούμερο. Αυτό εδώ για παράδειγμα. Θα το μικρύνω λίγο. Τώρα δεν με απασχολεί που φαίνεται και θα αλλάξω τα χρώματα μετά. Τώρα έτσι πρόχειρα λοιπόν... Έκανα λάθος, κάνω ανέρεση να το μάθουμε και αυτό. Το στοιχίζω λίγο αυτό έτσι πιο αριστερά. Και τώρα, αφού έχω κάνει τη βασική μου κάρτα για το ένα στοιχείο, μπορώ να προσθέσω με αντιγραφή και επικόλληση να κάνω λοιπόν αυτό εδώ, το επιλέξω όλο, το πάω λίγο πιο πάνω. Αφού έχω σιγουρευτεί ότι έχει το στυλ που θέλω, για να μην ξανακάνω η διαδικασία, θα κάνω αντιγραφή. Μπορώ να κάνω, αν θέλω, και ομαδοποίηση, αλλά μετά δεν θα μπορώ να αλλάξω. Ο συγγνώμη, λάθο. Αν κάνω ομαδοποίηση, έγινε τώρα ένα αντικείμενο. Και θα μπορώ βέβαια να το αλλάξω. Δε, να το δείξουμε και έτσι. Το κάνω ομαδοποίηση. Είναι μια ομάδα. Αλλά μπορώ να θέλω απλά να το αντιγράψω όλο. Να κάνω δηλαδή ένα αντίγραφο να πάει από κάτω το ίδιο και αυτό. Και είναι τώρα ξεχωριστά κομμάτια το καθένα, δεν είναι ομάδα. Είναι αλόγω πώ θέλουμε να δουλεύουμε. Και έτσι έχω κάνει το βασικό μου κείμενο να βάλω και ένα γραφικό από κάτω, όπω έχει εδώ, με βιβλία. Υπενθυμίζω μπορούμε να βρούμε γραφικά από εδώ όσα είναι δωρεά ή να ανεβάσουμε δικά μας. Ας βάλω αυτό εδώ. Τώρα έτσι να κάνω πρόχειρα κανονικά ένα infographic, ένα infographic συγγνώμη, για να γίνει θέλει κάποια μελέτη, να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να πούμε, να βρούμε τα κατάλληλα γραφικά. Δεν είναι δηλαδή μια απλή, μια εύκολη, είναι εύκολη διαδικασία, απλά θέλει, θέλει χρόνο. Εδώ απλά δείχνουμε τις τεχνικές του λεπτομέρειες. Και αφού έχω, έχω σχεδόν τελειώσει, ας ασχοληθώ λίγο με το στυλ. Μπορώ να θέλω να βάλω, παράδειγμα, να κάνω κλικ εδώ, είμαι στο φόντο, να αλλάξω το χρώμα του φόντου, όπως και το χρώμα γραμμα όλα τα χρώματα, ή να δοκιμάσω γρήγορα, στο, εδώ στο σχέδιο που λέει στίλ να δοκιμάσω τα γρήγορα να εφαρμόσω μια παλέτα χρωμάτων. Αν ξαναπατήσω την ίδια παλέτα, αλλάζει τα χρώματα μέσα στην παλέτα. Ή επιλέγω άλλη παλέτα και ξαναπατάω πολλές φορές για να αλλάξω τα χρώματα ποια μπαίνουν στο φώτο, πια μπαίνουν στα γράμματα, είναι αλόγως και γίνεται τυχαία. Για να δούμε κάτι ποια θα είναι η πιο ωραία, είναι και τι αρέσει το καθένα. Αυτό μου φαίνεται ωραίο, ναι, ωραίο αυτό. Και έτσι λοιπόν έχω κάνει πολύ γρήγορα και εύκολα ένα infographic. Έτσι λοιπόν υπενθυμίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με βάση ενός πρότυπου να το διαμορφώσουμε ή να κάνουμε ένα από την αρχή εφόσον έχουμε αποκτήσει καλύτερη εμπειρία. Και πριν να ολοκληρώσω να δείξω και μια άλλη λειτουργία που έχει γενικά το Canva, όχι μόνο στα Infographics, είναι όταν κάνω ένα οποιοδήποτε σχέδιο, μπορώ εδώ κάτω που λέει προστίκη σελίδας, δηλαδή στην ουσία μπορώ να έχω πολλά σχέδια σε ένα και αυτό χρησιμεύει, για παράδειγμα φτιάχνω ένα σχέδιο ή ας κάνω αυτό εδώ για παράδειγμα αντίγραφο, το έχω από κάτω, το έχω σε μια δεύτερη έκδοση και αλλάζω κάτι εδώ, π.χ. αλλάζω τα χρώματά του σε αυτό, νομίζω δεν θα τα αλλάξει όλο, ναι, τα αλλάζει μόνο σε αυτό. Έτσι κάνω διάφορες εκδόσεις του σχεδίου μου για να δω ποια θα κρατήσω ή για να έχω παραπάνω εκδόσεις και όταν τη δουν οι άλλοι συνεργάτες μπορούν να επιλέξουν ποια θέλουν. Όταν λοιπόν έχω πολλές σελίδες, προσθέτω σελίδες με το κουμπάκι εδώ και κάθε σελίδα μπορώ να τη σβήσω, να την πάω πάνω, να δώσω τίτλο και γενικά. Ας τη σβήσω λοιπόν αυτή τη σελίδα δεν χρειάζεται. Όταν έχω πολλές σελίδες, τη λήψη σε αρχείο θα τα κάνει σε μορφή zip. Και να προσθέσω μια ακόμα χρήσιμη λειτουργία όταν σχεδιάζουμε infographic είναι τα γραφήματα. Αν πάω στα στοιχεία και στην κατηγορία γραφήματα, εμφάνιση όλων, έχει κάποια διάφορα στοιχεία όπως γραφήματα ράβδων, διαδραστικά γραφήματα, γραφήματα πίτας, τα οποία, ας δούμε λοιπόν τι κάνουν, εδώ είναι ένα ραβδογράφημα και εγώ θέλω να παρουσιάσω όμως την πληροφορία όπως είναι με τα δεδομένα που θέλω να παρουσιάσω. Μπορώ είτε χειρονακτικά να αλλάξω εδώ τα νούμερα ή πατώντας ανάπτυξη πίνακα δεδομένων να επεξεργαστώ τον πίνακα χειρονακτικά εγώ λοιπόν εδώ να βάλω τίτλους στις στήλες, να βάλω δεδομένα, να προσθέσω γραμμές και να προσθέσω στήλες και κάποιες εδώ ρυθμίσεις. Που έχει ή να εισάγω δεδομένα μπορώ από ένα υπολογιστικό φύλλο google ή ένα αρχείο csv. Και κάποια άλλα στοιχεία όπως παρακάτω κάποια εικονίδια που είναι όμως και αυτά δυναμικά. Αυτό εδώ για παράδειγμα δείχνει μια σειρά με ανθρωπάκια. Αν πατήσω εδώ πάνω του μπορώ να αλλάξω το εικονίδιό του και μπορώ να αλλάξω τον αριθ... το πλήθος τους, όχι συγγνώμη το σύνολο των στοιχείων και πόσα θα είναι γεμάτα. Και παρόμοια άλλα στοιχεία όπως εδώ ο μετρητής, ένας μετρητής, να αλλάξω το ποσοστό που έχει και φυσικά σε όλα αυτά μπορώ να αλλάξω τα χρώματά τους. Για να κάνω λοιπόν κοινοποίηση μπορούμε με το σύνδεσμο συνεργασία να το δώσω σε συνεργάτες να το επεξεργαστούν ή αν θέλω ε, να το, μόνο να το, να το διαβάσουν ή να σχολιάσουν αν τη θέλω, τι δικαιώματα θέλω και έτσι φτιάχνω ένα σύνδεσμο. Ή αν θέλω να το δημόσια, να το, να το δουν, απλά να το δουν οι υπόλοιποι, υπάρχει ο δημόσιος σύνδεσμος, τον οποίο το δημιουργώ και το διαμοιράζω δημόσια. Έχει και άλλες επιλογές. Αν πρόκειται για παρουσίαση με πολλές σελίδες, υπάρχει και η λειτουργία της παρουσίασης. Και φυσικά, ένα infographic, θα θέλω και να το κάνω λήψη, μου προτείνει σε PDF, γιατί όταν είναι για εκτύπωση ειδικά, η PDF μορφή είναι ε, καλύτερη, θεωρείται καλύτερη. Φυσικά, έχω και την επιλογή να το κάνω και σε PNG ή σε JPG. Αυτά λοιπόν για το πώς φτιάχνω infographic με το Canva.